Αύριο ξημερώνει 9η Μάη, 77 χρόνια από τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μια από τις πιο συγκλονιστικές μάχες και νίκες του λαϊκού παράγοντα απέναντι στο φασισμό και το σύστημά του, που έμοιαζαν ανίκητοι, καταπίνοντας τη μία χώρα μετά την άλλη. Η προσφορά του Σοβιετικού λαού, του σοσιαλισμού, της Σοβιετικής Ένωσης, των 20 εκατομμυρίων νεκρών, των 30 εκατομμυρίων τραυματιών, των 1.700 ισοπεδωμένων πόλεων, των 70.000 καμένων και λαιλατημένων χωριών, των 65.000 κατεστραμμένων επιχειρήσεων και η τελική επικράτησή της έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλων των λαών της γης ως ένα ξεπέραστο, ασύλληπτο κατόρθωμα. Πηγή αστήρευτης δύναμης της σοβιετικής αντοχής ήταν τα επιτεύγματα και η ανωτερότητα, η πίστη στην υπεράσπιση των κατακτήσεων του σοσιαλισμού. Πραγματικά θα μείνει αξεπέραστη εποπία η 1η Μάη του 1945, η μέρα που η κόκκινη σημαία, το λάβαρο του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους της Σοβιετικής Ένωσης, υψώθηκε θριαμβευτικά στο Reichstag από τον κόκκινο στρατό που είχε συντρίψει τον ως τότε ανίκητο στρατό της Wehrmacht της ναζιστικής Γερμανίας. Ξημερώνοντας 9η Μάη του 1945, η Γερμανία συνθηκολόγησε ανεφόρον. Σφραγίστηκε έτσι η νίκη των λαών κατά του φασιστικού υπεριαλιστικού μπλοκ που αποτελούσαν τα καπιταλιστικά κράτη της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και των συμμάχων τους. Η νίκη αυτή αποτελεί προμήνυμα και για τις δικές μας μέρες, προειδοποίησης στους αστούς και τις ενώσεις τους για την ακατανίκητη δύναμη των λαών, ότι σαν αυτοί πάρουν τις αποφάσεις τους δεν υπάρχει αντίπαλος να τους σταματήσει. Ψυχή του τιτάνιου αγώνα ήταν τα κομμουνιστικά κόμματα που πρωτοστάτησαν στην οργάνωση και την ανάπτυξη της πάλης των απελευθερωτικών κινημάτων. Το ΚΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των λαμπρών σελίδων της ιστορίας του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος ως εμπνευστής, οργανωτής και αιμοδότης ενός από τα μαζικότερα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των κατεχόμενων χωρών, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, των άλλων νεαμικών οργανώσεων του λαού μας, αλλά και στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ξεχωριστή συμβολή στην πάλη του λαού μας είχαν οι ήρωες παλικάρια που εκτελέστηκαν από τους ταγματασφαλίτες στον μπλόκο εδώ στην Καλαμαριά τον Αύγουστο του 1944. Αποτείουμε φόρο τιμής σε όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία για τη συντριβή του φασιστικού υπεριαλισμού. Σε όλους όσους πάλεψαν με το όπλο στο χέρι, στους ήρωες των κρατητηρίων και σε όλους όσους στάθηκαν μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Στους αμέτρητους νεκρούς από τους βομβαρδισμούς και από την πείνα, με πρώτο και μεγαλύτερο θύμα τα παιδιά. Στα εκατομμύρια εκείνων που βασανίστηκαν στα φοβερά στρατόπεδα συγκέντρωσης του θανάτου, στους τόπους φρίκης, ντροπής και απαξίωσης ανθρώπινης ύπαρξης, που πιστοποιούν το πραγματικά φρικιαστικό πρόσωπο της καπιταλιστικής εξουσίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει αποφασιστικά την ιστορική αλήθεια και παράλληλα έχει αναδείξει από πολλά χρόνια πριν, με συνεχείς παρεμβάσεις, το ζήτημα της διεκδίκησης όλων των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου από τη Γερμανία. Στη φετινή επέτειο, οι ίδιες οι εξελίξεις φωτίζουν καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά την επικαιρότητα και την αξία της. Τα διδάγματά της τα βρίσκουν οι λαοί με τραγικό τρόπο και πάλι μπροστά τους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο Πρώτος, γεννήθηκαν στα σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήματος και ήταν αποτέλεσμα της όξυσης των ενδοϋπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, τον έλεγχο των αγορών. Αυτό στιγματίζει διαχρονικά το εκμεταλλευτικό σύστημα που είναι ένοχο και για εκατοντάδες άλλους τοπικούς και περιφερειακούς πολέμους. Ο πόλεμος εκείνος ήταν δίκαιος μόνο από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης που αγωνιζόταν για την υπεράσπιση της σοσιαλιστικής εξουσίας και από την πλευρά των αντιστασιακών βεβαίως κινημάτων που μάχονταν κατά της φασιστικής κατοχής για την επιβίωση, την απελευθέρωση και την ευημερία του λαού τους.
Ήταν όμως υπεριαλιστικός και άδικος από την πλευρά του φασιστικού άξονα, όσο και από την πλευρά των Αγγλοαμερικάνων συμμάχων, που παρά τις διαφορές τους, παρά αυτές τις διαφορές τους, ανταγωνίζονταν για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα, όπως κάνουν διαχρονικά οι υπεριαλιστές, όπως και σήμερα στην Ουκρανία. Ο πόλεμος, λοιπόν, είναι η συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής με στρατιωτικά μέσα. Σημαδεύεται από τα συμφέροντα και τους στόχους των αστικών τάξεων. Ο χαρακτήρας του πολέμου στην εποχή μας είναι υπεριαλιστικός. Δίκαιος είναι ο επαναστατικός πόλεμος για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η ταξική αυτή ανάλυση του Παγκόσμιου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επιβεβαίωθηκε με τη λήξη του πολέμου, όπου τα καπιταλιστικά κράτη που νίκησαν σε αυτόν μαζί με τα ηττημένα στράφηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Επιβεβαιώθηκε και στην Ελλάδα, αφού οι διαφωνίες ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης που άλλα υποστήριζαν την Βρετανία, άλλα τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα το φασιστικό άξονα, ξεπεράστηκαν αυτές οι διαφορές για να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί τον ΕΛΑΣ και τον ΚΚΕ το Δεκέμβρη του 1944. Βγάζοντας πείρα και από προβλήματα και αδυναμίες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και από θεωρητικές ανεπάρκειες του κόμματός μας εκείνα τα χρόνια που συλλογικά εξετάσαμε πρόσφατα, μελετώντας με ευθύνη και προσοχή την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Υπεριαλιστικού Πολέμου και την ιστορία τα κατοπινά χρόνια, τεκμηριώσαμε ότι ο φασισμός αποτελεί μια από τις μορφές της καπιταλιστικής εξουσίας και επομένως η αντιφασιστική πάλι παραμένει λειψή, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει στόχο την ανατροπή του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Σήμερα, σε συνθήκες κλιμακούμενου ρωσονατοϊκού υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, δύο στρατόπεδα ληστών συγκρούονται με μήλον της έρηδος, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους ενέργειας, τις σφαίρες επιρροής. Συγκρούονται με ορατό τον κίνδυνο εξάπλωσης και περαιτέρω κλιμάκωσης, της πολεμικής αναμέτρησης, ακόμα και της καταφυγής στον πυρηνικό όλεθρο. Ταυτόχρονα, διαγωνίζονται με στόχο να παραπλανήσουν και τη λαϊκή συνείδηση, με πόλεμο προσχημάτων και πολεμικής προπαγάνδας που πολλές φορές δεν ξέρει κανείς τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, τι είναι στημένο και τι πραγματικότητα. Και όλα αυτά στον κατά τα άλλα κόσμο της ψηφιακής μετάβασης, του διαδικτύου, σε κάθε περίπτωση στον κόσμο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Επιχειρούν να κρύψουν με όλους τους τρόπους τη ληστεία σε βάρος των λαών για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων τους. Απ' τη μια πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις. Πρόκειται για τους μακελάριδες της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, της Συρίας, της Λιβύης, του Ιράκ, του Μάλι, της Κύπρου και άλλων χωρών που προσποιούνται τους προστάτες του ουκρανικού λαού. Τώρα θυμούνται υποκριτικά το απαραβίαστο των συνόρων, μόνο όταν τα παραβιάζει βεβαίως αυτά τα σύνορα ο αντίπαλός τους. Αυτοί που έχουν δολοφονήσει λαούς, έχουν διαμελήσει χώρες και χώρες και έχουν οδηγήσει εκατομμύρια να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Είναι αυτοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που την βολεύει οι λαοί να ξεχάσουν και ειδικά η νεολαία να μην γνωρίσει την 9η Μάη. Από το 1985 επιδιώκουν να γίνει δήθεν μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ματαιοπονούν. Δεν μπορούν με καλοπληρωμένες φιέστες για την νεολαία και τα διάφορα ευρωνοσιακά προγράμματα αντικομμουνισμού να αντιστρέψουν την ιστορική αλήθεια. Ως και μέρα ενιαίας διεξαγωγής ευρωεκλογών επιδιώκουν να κάνουν την 9η Μάη, όπως ψήφισαν αυτή τη βδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Οτιδήποτε άλλο δηλαδή, εκτός από μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, που αυτοί με τη δύναμη πυρός τον κόκκινο στρατό σκόρπισαν τις ναζιστικές ορδές του Χίτλερ και σηματοδότησαν την επικράτηση του σοσιαλισμού σε μια σειρά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με την καθοριστική συμβολή του κόκκινου στρατού. Για να σβήσουν από το χάρτη αυτή την επώδυνη ιστορική και ιδεολογικοπολιτική τους ήττα, επιστρατεύουν τον αντικομμουνισμό που αποτελεί επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθούν απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων, διώξεις κομμουνιστών, απειλές σε συνδικαλιστές,
αλλά και το διαχρονικό ξέπλυμα των Ναζί που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο στην Ουκρανία όσο και αλλού στήριξαν, εξόπλισαν και χρηματοδότησαν. Σαν τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέπλαινε πάλι τους Ναζί, επέλεγε για πρώτο πρόεδρο της Κομισιόν από το 1958 ως το 1967 το Γερμανό Βάλτερ Χάλστάιν, που δεν ήταν άλλος από διαπραγματευτής του Χίτλερ με τη φασιστική Ιταλία το 1938 στη συγκρότηση του φασιστικού άξονα. Τον εισηγητή σε κάθε κατακτημένη από τους Ναζί χώρα του διαβόητου νόμου για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής. Δηλαδή επρόκειτο για στέλεχος ναζιστικών οργανώσεων. Ναι, αυτός ήταν που συνυπέγραψε με τον Αντενάουερ τη συνθήκη της Ρώμης. Δεν πέφτουμε βεβαίως από τα σύννεφα. Άλλωστε εκατοντάδες Ναζί από τη Βέρμαχτ στελέχωσαν την ίδια περίοδο και το ΝΑΤΟ. Αυτό καταγράφηκε στην ιστορία και δεν ξεγράφεται. Όσο και αν πασχίζουν να μας πείσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το λίκνο της προόδου, αλλά στην πορεία στράβωσε και με μερικές αλλαγές τάχα θα συνέλθει. Τέτοια ήταν και παραμένει μια ένωση του κεφαλαίου, το μαρτυρά και το αρχικό όνομά της, Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, δηλαδή business οργανώνουμε σε βάρος των λαών. Στην ανιστόρητη εκστρατεία των υπεριαλιστών για να αλλάξει χαρακτήρα η 9η Μάη έχουν συμβάλει και οι αστικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Τόσο η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας όσο και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, προωθώντας ως κυβερνήσεις τις ευρωενωσιακές καμπάνιες, ενώ ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε με την τσίφρα του κυρίου Τσίπρα μάλιστα ανήμερα της 9ης Μάη το 2019 την αντικομουνιστική διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μιλούσε για σιδηρούν παραπέτασμα, αποδεικνύοντας ότι ο κατήφορός τους δεν έχει τελειωμό και το βαρέλει πάτο. Με την επίκληση της υποστήριξης του σιδηρούν παραπετάσματος άλλωστε έστελναν στις φυλακές, στα ξερονήσια, στα εκτελεστικά αποσπάσματα χιλιάδες αγωνιστές στη χώρα μας. Και έχουν το θράσος να μιλούν για πρόοδο, για προοδευτικές συμμαχίες, για προοδευτικές κυβερνήσεις, ακριβώς και για μέτωπο κατά της ακροδεξιάς. Αυτός είναι ο διαχρονικά βρώμικος ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας που δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή ήταν που στη Γερμανία άνοιξε το δρόμο για να έρθει στην εξουσία ο Χίτλερ. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, δεν είναι άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο διαφημίζουν όλα τα αστικά κόμματα που έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, που προκλητικά εξομοιώνει τον κομμουνισμό με το τέρας του φασισμού, που προωθεί με χαρτοπόλεμο αντικομουνιστικών ψηφισμάτων την ψευδολογία ότι η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύμμαχοι επειδή υπογράφηκε το σύμφωνο μη επίθεσης ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τη Γερμανία, το Μολότοφ-Ρίμπεντροφ. Ας μιλήσουν αντί για μας τα αδιάσυστα ιστορικά γεγονότα. Με αυτό το σύμφωνο εξασφαλίστηκαν 21 μήνες πολύτιμης πολεμικής προετοιμασίας για να νικηθεί τελικά η Γερμανία. Οι υποκριτές που κατηγορούν τη Σοβιετική Ένωση ότι άκουσον βοήθησε το Χίτλερ, ενώ αυτή ιστορικά τον εξολόθρευσε, είναι αυτοί που δεν λένε κουβέντα ότι ο Χίτλερ χρηματοδοτήθηκε από τα γερμανικά και τα αμερικάνικα μονοπόλια. Είναι οι κατά τα άλλα δημοκράτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Πολωνίας, που αρνούνταν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις για μέτρα σε βάρος της Γερμανίας στο ορατό ενδεχόμενο επίθεσής της. Είναι οι ίδιοι δημοκράτες της Βρετανίας και της Γαλλίας που υπέγραφαν με τη Γερμανία και την Ιταλία συμφωνίες όχι απλά μη επίθεσης, αλλά όπως αυτή του Μονάχου το 1938 που παραχώρησαν στη Γερμανία εκτός από τη Σουδητία και την Τσεχοσλοβακία. Κάνουν πως ξεχνούν πως ανάλογα σύμφωνα μη επίθεσης με το Χίτλερ είχαν υπογράψει ένα χρόνο νωρίτερα η Βρετανία και η Γαλλία και από το 1934 κιόλας η Πολωνία. Ότι ανέχτηκαν την εισβολή της φασιστικής Ιταλίας στην Αιθιοπία και ενώ το φασιστικό πραξικόπημα του Φράγκο στην Ισπανία χρηματοδοτήθηκε από το Χίτλερ. Και ακόμα παραπέρα οι Βρετανοί ήραν τις κυρώσεις στο ναυτικό εξοπλισμό της Γερμανίας και μόλις αυτή εισέβαλε στην Αυστρία, την επιβράβευσαν κιόλας, παραδίδοντας τη Γερμανική Τράπεζα
το μέρος από το απόθεμα χρυσού της Αυστρίας που φυλασσόταν στο Λονδίνο. Σταματάμε εδώ. Ας μην μιλούν λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Η ιστορική παραχάραξη έχει πολύ κοντά ποδάρια. Συντρίβεται μπροστά στην ιστορική αλήθεια που την έγραψαν οι λαοί με το ίδιο τους το αίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις είναι αυτές που λανσάρουν γελίες θέσεις όπως αυτή που ισχυρίζεται προκλητικά ότι κομμουνισμός και φασισμός αποτελούν μορφές ολοκληρωτισμού. Όμως ο φασισμός αποτελεί γέννημα θρέμα του καπιταλισμού, μορφή διαχείρισής του. Εξού και η κοινή οικονομική τους βάση, η εξουσία των μονοπωλίων, την οποία μόνο ο σοσιαλισμός ανατρέπει. Να γιατί ο πραγματικός πολέμιος του φασισμού και του καπιταλισμού που το γεννά είναι ο σοσιαλισμός. Αυτό που ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν είναι ότι 30 χρόνια μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στην Ανατολική Ευρώπη, σε κάθε έρευνα γνώμης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, με υψηλά ποσοστά ως και 60%, οι λαοί παρά την αντικομμουνιστική ιστερία, το ψέμα, τη λάσπη στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα αστικά μέσα ενημέρωσης, παρά την άπλετη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε αντικομμουνιστική εκδήλωση, αυτοί δηλώνουν ότι νοσταλγούν τον σοσιαλισμό, θαυμάζουν τους ηγέτες του, θυμίζουν, συγκρίνουν τι είχαν και τι έχασαν και αναγνωρίζουν την υπεροχή του σε σύγκριση με την βαρβαρότητα του καπιταλισμού που ζουν σήμερα. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία... Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μία ακόμα επιβεβαίωση ότι οι λαοί για πολλές δεκαετίες ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένοι παρά το ότι είχαν προϊστορία συγκρούσεων εθνικισμών και μειονοτικών ζητημάτων. Καθόλου τυχαία, μόλις ο καπιταλισμός επικράτησε, όλα αυτά φούντωσαν και πάλι. Αξιοποιήθηκαν από τα δύο στρατόπεδα υπεριαλιστών που συγκρούονται στην Ουκρανία, από τη μια την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη τη Ρωσία. Αυτά τα ζητήματα εργαλοποιούν όλα αυτά τα χρόνια για να λύσουν τους λογαριασμούς τους για το ποιος θα κυριαρχήσει στις αγορές, στους ενεργειακούς δρόμους, στην κατάκτηση σφαιρών επιρροής. Αυτοί οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί είναι η αιτία των υπεριαλιστικών πολέμων και των δύο παγκόσμιων πολέμων που έζησαν οι λαοί και αυτού εδώ του υπεριαλιστικού πολέμου που κλιμακώνεται καθημερινά και οι διαστάσεις και η εξέλιξή του δεν μπορούν να αποκλείσουν το παραμικρό. Εκτίθενται όσοι από όλη αυτή τη διαχρονική σύγκρουση με πολέμους, επεμβάσεις, αλλαγές συνόρων, πραξικοπήματα, εξοπλισμούς και συγκρότηση υπεριαλιστικών συμμαχιών βλέπουν μόνο την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή. Δεν πείθουν, όπως δεν έπεισαν μέχρι σήμερα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που θυμάται, έχει ράματα για τη γούνα και των δύο υπεριαλιστικών στρατοπέδων και παρά τις οργανωμένες επιχειρήσεις των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ του Κινάλ, δεν καταπίνουν αμάσιτη την ευρωνατοϊκή προπαγάνδα της ελληνικής αστικής τάξης και τα κάθε είδους σκονάκια της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, γελιούνται στις Βρυξέλλες ότι θα διαγράψουν από τη συλλογική μνήμη στη μνήμη των λαών και ειδικά της νεολαίας που θεωρούν ευάλωτοι το νόημα και το πραγματικό περιεχόμενο της 9ης Μάη. Ό,τι και να κάνουν, αυτή τη μέρα δεν θα μας την πάρουν. Είναι ποτισμένη με το αίμα εκατομμυρίων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ό,τι και να κάνουν είναι και θα είναι ξένοι και αντίπαλοι με την 9η Μάη και το μήνυμά της, γιατί οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος όπως αυτός που ζούμε στην Ουκρανία, είναι η εκμετάλλευση, η βαρβαρότητα, ο αντικομμουνισμός, είναι οι πλάτες στις φασιστικές συμμορίες. Έτσι σήκωσαν κεφάλι τα διάφορα αποβράσματα, οι πολιτικοί απόγονοι των συνεργατών των Ναζί, που συγκρότησαν τα διάφορα τάγματα Εφόδου, Αζόφ και Αϊντάρ. Αυτά αποτελούν σήμερα και επίσημα τμήμα του Ουκρανικού στρατού, καθώς και καταχειροκροτούμενα εξαπτέρυγα του Ζελένσκι, που η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τους καλοδέχθηκαν στην Ελληνική Βουλή. Η ρώσικη αστική τάξη καπηλεύεται την κόκκινη σημαία και την αντιφασιστική νίκη.
τα αντιφασιστικά αισθήματα του ρώσικου λαού και την ίδια στιγμή στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται καθέδρας τον αντικομουνισμό, την δικαιολόγηση των Ρώσων συνεργατών των Ναζί, την εξίμνηση των θεωρητικών του φασισμού. Την ώρα που εξαγγέλει την λεγόμενη αποναζιστοποίηση των Ουκρανικών αρχών, χρηματοδοτεί ανά την Ευρώπη ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις, πλειοδοτεί στον αντικομουνισμό συκοφαντώντας τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους ότι τάχα αυτοί ευθύνονται για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Κοίτα ποιοι μιλάνε. Οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της αντεπανάστασης που πάλεψαν με λύσα να παλινορθώσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η αστική τάξη της Ρωσίας σήμερα κάνει λαθρεμπόριο της ματωβαμένης κόκκινης σημαίας της νίκης, δηλαδή της μονάδας του κόκκινου στρατού που κατέλαβε το Reichstag το Μάη του 1945. Τη σέρνει στο βούρκο των πολεμικών ανταγωνισμών για τα συμφέροντα των ρώσικων μονοπωλίων. Να είναι όμως σίγουροι όλοι οι αστεί ότι τούτη τη σημαία μπορούν να τη σηκώσουν ψηλά μόνο οι λαοί που παλεύουν για να γίνουν πράξη όλα όσα αυτή συμβολίζει. Η παρακαταθήκη της Σοβιετικής Ένωσης δεν ανήκει σε κυβερνήσεις τύπου Πούτιν και η τιμή στα κατορθώματά της δεν μπορεί να απαγορευτεί από καμιά κυβέρνηση τύπου Σόλτς, γιατί απαγόρευσαν σήμερα στη Γερμανία την ανάρτηση της σημαίας της νίκης στις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Αυτή η σημαία λοιπόν έχει παρακαταθήκη, έχει κληρονόμους όλους όσους αγωνίζονται για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όσους αγωνίζονται έτσι ώστε τα μεγάλα εργοστάσια, οι παλιές σοβιετικές βιομηχανικές μονάδες πρότυπα, όπως αυτή που ακούμε αυτές τις μέρες, το Αζόφσταλ, που βάζουν κάτω πολλές σύγχρονες καπιταλιστικές μονάδες, να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, όπως επίσης και η υγεία και η παιδεία να μην είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνικό αγαθό. Όσοι αγωνίζονται για ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που εξάλειψε την ενεργειακή φτώχεια παρά τις πολικές θερμοκρασίες, κοινωνικοποιώντας τα μονοπόλια. Γι' αυτό πάει πολλοί να χρεώνουν το δικό τους παιδί, τον Πούτιν, στο ΚΚΕ. Ποιοι? Οι ομοειδεάτες καπιταλιστές του Πούτιν που τον έθρεψαν, τον πρημοδότησαν, τον βράβευσαν και από πάνω απονέμοντας την κυβέρνησή του ως, εδώ στην Ελλάδα, ως και το χρυσό κλειδί της πόλης των Αθηνών, όπως έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σήμερα που η χώρα μας, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει ενισχυθεί ως πολεμικό ορμητήριο, προωθώντας τους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία και την Κίνα, οι αμερικάνικες βάσεις και η αναβαθμισμένη εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα υπεριαλιστικά σχέδια καθιστούν το λαό μας διακηρυγμένο από τη Ρωσία στόχο αντιπίνων. Στόχος καθίσταται και με την όξυση του ανταγωνισμού της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, με την επιδίωξη των ευρωνοσιακών, αμερικάνικων και νατονικών επιτελείων να τραβήξουν την καπιταλιστική Τουρκία σε στενότερη συνεργασία εναντίον της Ρωσίας. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούσαν, δεν αποτελούν, ούτε μπορούν ποτέ να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας, αλλά μόνο πηγή νέων κινδύνων. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, αφού μέσα σε 2 μήνες πολέμου μετράμε ρεκόρ υπεπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, ασκήσεις της Τουρκίας με σενάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας προφανώς ελληνικής και με παρουσία Αμερικάνων και άλλων νατοϊκών αξιωματούχων, δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας ότι δεν είναι και η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την ώρα που το State Department μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο που πρέπει να επιληθούν, νομιμοποιώντας τις τουρκικές αξιώσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει για ψήφιση στη Βουλή την κατάπτυστη επιθετική ελληνοαμερικάνικη συμφωνία. Πρόκειται για μια συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο ορμητήριο πολεμικής εμπλοκής στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που κλιμακώνεται ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και τη Ρωσία. Με βάση τη συμφωνία, οι βάσεις σε Σούδα,
Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Βόλο, Λιτόχωρο και άλλες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, μετατρέπουν τη χώρα μας σε πρώτης τάξης νατοϊκό προγεφύρωμα και βεβαίως με λίγα λόγια μπαίνει η χώρα μας στο στόμα του λύκου. Η συμφωνία υπηρετεί τελικά το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης του ελληνικού κεφαλαίου και για χάρη των συμφερόντων του οι κυβερνήσεις παίζουν ρόλο πρωτοπαρήκαλου. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν ξεπερνιούνται με το γνωστό τσουνάμι κάλπικων προσδοκιών που ήδη καλλιεργεί η κυβέρνηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν. Ούτε επίσης βίνονται οι τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που προετοίμασε όλη τη συμφωνία κατά την κυβερνητική του θητεία και μαζί με το ΚΙΝΑΛ τώρα στηρίζουν ως αντιπολίτευση αυτά τα επικίνδυνα υπεραλιστικά σχέδια, αποδεικνύοντας τη στρατηγική ταύτισή τους με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε όλους αυτούς στέκεται αντιμέτωπη η αποφασιστική πάλη του ΚΚΕ και του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος, που τους βρίσκουν μπροστά τους. Βρίσκουν μπροστά τους το ΚΚΕ, οι ευρωνατοικοί σε κάθε τους βήμα. Στα λιμάνια που αράζουν τα αεροπλανοφόρα τους, όπως εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που μετατρέπεται σε κόμβο περάσματος νατοϊκών εξοπλισμών και δυνάμεων. Στις δράγες των τρένων που μεταφέρουν τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, όπως στην Αλεξανδρούπολη. Στη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους εδώ στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας το δρόμο για το τι εμπόδια μπορεί να βάλει στα ευρωατλαντικά σχέδια η δύναμη και η συνειδητή δράση της εργατικής τάξης. Αυτή η δράση, όπως απέδειξε η πρόσφατη αναμέτρηση στο λιμάνι, δεν υπολογίζει αψηφά την άγρια καταστολή της συλλήψης και της προβοκάτσιας. Υπάρχει άλλωστε η συσσωρευμένη συγκλονιστική πείρα του σαλονικιώτικου λαού κατά των ευρωνατοϊκών στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ο αγώνας συνεχίζεται και μπορεί να δυναμώσει αποφασιστικά για απεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, για να μην επιλέξει ο λαός στρατόπεδο ληστών, να ακολουθήσει αυτοτελή δρόμο πάλης για να καταργηθούν οι επέσχυντες συμφωνίες τηλιές για το λαό μας, για να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις και υποδομές, για να ξεκουπιστεί αμέσως το ΝΑΤΟ από το στρατόπεδο Κόδρα και αυτό να δοθεί ως χώρος πρασίνου και αναψυχής στο λαό, για να γυρίσουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί από ελληνικές αποστολές στο εξωτερικό, να αποδεσμευθεί η Ελλάδα από πολεμικά σχέδια, αλλά και από τις δολοφονικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ίδιο το λαό στην εξουσία. Ο λαός είναι αυτός που πρέπει να παρέμβει και για τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, την εκτείναξη των ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα που προέκυψαν πολύ πριν τον πόλεμο, σε αντίθεση με την επιχείρηση σκοπιμότητας του Πρωθυπουργού να τα φορτώσει όλα στον πόλεμο. Τα νέα κυβερνητικά μέτρα ανακύκλωσης ενεργειακής φτώχειας μεταφέρουν την πληρωμή από τον κισέ του ρεύματος σε αυτόν της εφορίας και των περικοπών. Είτε ως καταναλωτής, είτε ως φορολογούμενος, ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων που τροφοδοτούνται από τη στρατηγική πράσινης μετάβασης, την απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο των ρήπων και της πρότυπης φιλοπεριβαλλοντικής αντίληψης. Ο ρυπαίνων πληρώνει για να συνεχίσει να ρυπαίνει. Πολύ φιλοπεριβαλλοντική αντίληψη αυτή. Θα είναι και πάλι ο λαός το μεγάλο θύμα της ενεργειακής εξάρτησης αυτή τη φορά, όχι από το ρώσικο, αλλά από το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο. Την ίδια στρατηγική άλλωστε υπηρέτησαν ως κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που βεβαίως δεν θίγουν καθόλου ως αντιπολίτευση σήμερα αυτήν τη συγκεκριμένη την εγκληματική στρατηγική. Οι όποιες εξαγγελίες ελαφρύνσεων θα καταπίνονται από τις νέες αυξήσεις που ταΐζονται από το κυνήγι της κερδοφορίας των ομίλων, τις αλλεπάλληλες κυρώσεις σαν τις τελευταίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρώσικο πετρέλαιο, γιατί η ρίζα του προβλήματος είναι η ίδια η ευρωνοσιακή πράσινη στρατηγική. Να γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αργοκίνητο υπεροκειάνιο όπως ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός. Η στρατηγική της δεν λύνει, αλλά έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια το πρόβλημα. Η αργοπορία της είναι για να διευθετήσει ανταγωνισμούς μεταξύ ομίλων και κρατών. Πάντα όμως από χέρι αυτή η διευθέτηση θα είναι επιζήμια για το λαό
που θα πληρώσει και πάλι ο ίδιος το μάρμαρο. Εμπιστοσύνη λοιπόν μπορεί ο λαός να δείξει άφοβα στο ΚΚΕ, που μόνο αυτό του είπε την αλήθεια για το τι ερχόταν πολύ πριν εκτιναχθούν οι λογαριασμοί και οι τιμές. Σήμερα ο λαός είναι σε θέση να παλέψει στεναρά με εφόδιο τους στόχους πάλης που θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση επίσης της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων, των τελών ρήπων και του περιβόητου χρηματιστηρίου της ενέργειας, αλλά επίσης να παλέψει και για την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου. Αυτά τα μέτρα αποτελούν πραγματική ανάσα ανακούφισης για το λαό, που μόνο η πάλη του μπορεί να τα εγγυηθεί με κατεύση μια εξουσία και οικονομία που να εξασφαλίζει την αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, όπως της του λιγνίτη, των υδροελεκτρικών, της γεωθερμίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων, με κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, με ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης. Καμιά κυβέρνηση, κανένας κυβερνητικός σωτήρας, παρά τις διακηρύξεις τους αυτές τις μέρες στα συνέδριά τους, παρά τους σκυλοκαυγάδες τους για τα επουσιώδη, δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση στα μεγάλα διέξοδα που η ίδια η κοινή στρατηγική που στηρίζουν και προωθούν δημιούργησε και διαρκώς αναπαράγει. Γιατί το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετούν ευθύνεται. Την ανάσα ανακούφισης οι οικοδόμοι δεν την πήραν από καμιά κυβέρνηση, αλλά από το δικό τους αγώνα που πέτυχε την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις ως και 38% στο μεροκάματο, χώρια τα πρόσθετα επιδόματα. Το ίδιο κάναν και κάνουν και οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, που με τον επίμονο μαχητικό και ηρωικό αγώνα τους, κόντρα σε εργοδοσία, δικαστήρια, απειλές και απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, εξανάγκασαν έναν όμιλο μεγαθύριο στις μεταφορές να καταθέσει πρόταση συλλογικής σύμβασης. Το ίδιο δρόμο έχουν επιλέξει και οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, τα πετρέλαια Καρβάλας, στο Βαρβαρέσο, για να γυρίσουν στη δουλειά τους νικητές. Αυτός είναι ο μόνος δοκιμασμένος δρόμος που αποδεικνύεται πραγματικά ελπιδοφόρος. Με ιστορική αισιοδοξία, με πίστη στην εργατική τάξη, στο δίκαιό της, είμαστε σίγουροι ότι οι λαοί θα αναζητήσουν και θα κάνουν τίμα τους την ιστορική αλήθεια. Θα απαλλαγούν από τα αντιλαϊκά μέτρα διαρκείας, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την ανεργία, την υγεία εμπόρευμα εν μέσω πανδημίας που κλείνει νοσοκομεία όπως το Παναγία εδώ. Για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, για να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε με ακλόνητη την πίστη μας ότι ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος, μόνη απάντηση στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά τον πόλεμο, την εκμετάλλευση και την προσφυγιά. Η τελική νίκη θα είναι των λαών, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα στην αλήθεια των επίκαιρων και τόσο προφητικών λόγων του μεγάλου μας Κώστα Βάρναλη. Ποιος θα μας σώσει, Ανατολή ή Δύση? Ποιος Έλληνας ή βάρβαρος Θεός? Μπροστά καινούριος κόσμος θα βαδίσει, για πίσω θα γυρίσει ο παλαιός? Δεν θα μας σώσει Ανατολή ή Δύση, μη δε Έλληνες και βάρβαροι θεοί. Μπροστά καινούριος κόσμος θα βαδίσει, άμα ξυπνήσουν κάποτε οι λαοί. Να είστε καλά.